Καταρχήν είναι δική μου και δική μας τιμή που ήρθατε. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το Action in Greece. Θεωρώ μεγάλη μου τιμή αυτό που έγινε στα Κύθυρα, γιατί ύστερα από αυτό πραγματικά που είδα το 2015 στο Hilton, το υπέροχο και μοναδικό ντοκιμαντέρ που κάνατε για τη Σαντορίνη, πράγματι θεωρώ μεγάλη μας τιμή ότι ήρθατε στα Κύθυρα. Προσωπικά ευχαριστώ εγώ και για όλο αυτό που κάνετε και έχετε κάνει για μένα και θα κάνετε για μένα, που είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καταρχήν, ο πατέρας μου γεννημένος στον Πειραιά. Μπάλα από ατρόμητο Πειραιά και κατέληξε στον Ολυμπιακό, αιτιολογώ γιατί είμαι Ολυμπιακός. Και φυσικά μουσική έπεσε με τον Γιάννη του Παπαγιάννου, τον μεγάλο Γιάννη Παπαγιάννου τότε. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Είχα ακούσματα λοιπόν από τα πρώτα μου χρόνια που άνοιξα τα μάτια μου και άκουγα τον πατέρα μου. Ήταν οικοδόμος όπως και ο Παπαγιάννου οικοδόμος. Ήταν μαζί, δουλεύαν οικοδομοί και μετέπειτα έγινε αυτός που έγινε. Ο πατέρας βέβαια συνέχισε την οικοδομή, ήρθε στα Κύθυρα, παντρεύτηκε. Και ασχολείται με την μουσική σαν δεύτερο επάγγελμα για πολλά χρόνια. Βέβαια τότε, εκείνο που θέλω να επισημάνω με το σήμερα, ότι δεν είχαμε καμιά βοήθεια τεχνική. Σήμερα πατάς στο διαδίκτυο και βρίσκεις τα πάντα. Εγώ, για να συγκρίνω το χθες με το σήμερα, σε ηλικία 10 ετών πήγα στην Αθήνα, παίρνω 30 παρτιτούρες, έτσι, είχα μάθει, διάβαζα, πρίμα βίστα, και έρχομαι κάτω, ανοίγω την πρώτη, πάω να περάσω ένα τραγούδι του Χιώτη, δύσκολες εισαγωγές που ήθελα να περάσω, δεν είχε, είχε μόνο μελωδία. Λέω, προφανώς το ξεχάσαν. Πιάνω τη δεύτερη, την τρίτη, τελικά τις έσκησα, τις πέταξα και δεν ξανασχολήθηκα πλέον με αυτό το θέμα, διότι δεν είχαμε. Σήμερα λοιπόν η τεχνολογία, ανασυγκρίνοντας το χθες με το σήμερα, σήμερα τι θέλεις, την παρτιτούρα πατάς στο διαδίκτυο, σε ένα δευτερόλεπτο οποιοδήποτε από τα εκατομμύρια τραγούδια βρίσκεις, από παρτιτούρα, από συγχορδίες, τα πάντα, μαθήματα. Συμβαίνει σήμερα να κάνω, να πάω στο σήμερα πάλι, σε 4 από τους καλύτερους του πλανήτη κάνω μαθήματα, δεν τρέπομαι να το πω. Ας ασχολούμαι δεκαετίες στο χώρο. Αυτό το όργανο πιστεύω ότι μια ζωή δεν φτάνει κανείς για να το μάθει. Θέλει από 2 και πάνω να το μάθει καλά και σωστά. Δεν έχει τέλος. Και αρκεί να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Εγώ λοιπόν από μικρό παιδί πραγματικά το αγάπησα. Και συνεχίζω ώρες ατελείωτες να μελετώ. Θα σας πω ένα πολύ ωραίο τώρα που μου θυμήσατε. Το 1979 πιτσιρικάς πήγα στο Να Ευκαιρία με ένα δικό μου μουσικό κομμάτι. Θυμάμαι λοιπόν ότι επί ένα μήνα έκανα το ίδιο κομμάτι κάθε βράδυ από τις 7 μέχρι τις 11-12. Αλλά μετά από μια εβδομάδα πήρε είδηση η μητέρα μου ότι παίζω το ίδιο. Και δεν θα ξεχάσω ένα βράδυ, μετά τη βδομάδα, ότι μου βάζει τις φωνές. Ρε, μου λέει, θα παλαβώσεις αυτό το πράγμα, χτυπά συνέχεια. Το λέω για τους μουσικούς που με ακούνε τώρα. Και θέλετε να πω κάτι, τι έκανα. Άφηνα και πήγαινε και κοιμότανε και άνοιγα την τηλεόραση, ότι βλέπω τηλεόραση, και πήγαινα στην κουζίνα στο άλλο δωμάτιο και συνέχισα και μελετούσα. Έτσι πήρα αυτό το πρώτο μου βραβείο από τον Ευκαιρία τότε. Δεν υπήρχαν τηλεοράσεις στα σπίτια, πολλές, ελάχιστες, και είχαν μαζευτεί όλοι στα όλα τα καφέ για να με δουν όλο το νησί. Ήταν επιποδός, θα έλεγα. Μεγάλη μου τιμή. Φυσικά, ο Κατσαρός, έχω υπογραφή του Κατσαρού. Τι άλλο να έχω καλύτερο. Τι άλλο καλύτερο από αυτό. Έχω ζήσει πολύ καλές στιγμές και στα Κύθυρα και όταν πήγα και Αυστραλία. Πάνω είχα γράψει και τραγούδια μετέπειτα, δικά μου.
Δεν θα μείνω για τα, στα Κύθυρα, θα πάω την πρώτη μου επαφή με την Αυστραλία, με τους κυθύριους, που έχουμε 30.000 κυθύριους διάσπαρτους σε όλη την Αυστραλία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάνω από 500 άτομα που με περιμέναν στο αεροδρόμιο. Πάρα πολύ, δηλαδή έζησα στιγμές ξεχωριστές. Και βέβαια και στα Κύθυρα εδώ, μετέπειτα έγραψα δικά μου τραγούδια, στάθηκα άτυχος, θα ήμουν καθιερωμένος συνθέτης από μικρός. Διότι είχε πάρει τραγούδια δικά μου ο Μητσιάς και όταν δύο μέρες πριν μπει στο στούντιο, επί τρεις μήνες που έκανε πρόβες και τα λοιπά, τρακάρισε με το αυτοκίνητο, σπάει το πόδι και μένει 1,5 χρόνο εκτός τότε και δυστυχώς έχασα κι εγώ το ταξίδι της επιτυχίας, το έχασα τότε. Από 9 χρονών είχα την τύχη, το μπουζούκι στην πλάτη και πήγαινε για μεροκάματο, δεν το κρύβω. Στα 12 δούλεψα οικοδομή με τον πατέρα μου. Στα 14 ήμουν μάστορας, καλός, μέχρι τα 20. Αλλά έχω δουλέψει δεκαετίες και έχω φάει ξενύχτη, δεν ντρέπομαι να το πω. Έχω κάνει 2 και 3 δουλειές. Νομίζω ότι το θεωρώ τιμή μου γι' αυτό. Ήταν κάτι που το αγαπούσα. Το αγαπούσα, ήταν η ζωή μου, η μουσική για μένα. Άνοιγα, έκλεινα τα μάτια μου με το μπουζούκι στο χέρι. Έχασα και πολλά πράγματα, δηλαδή όταν τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου τότε θα βγαίνανε να πάνε, μπαράκια δεν υπήρχαν τότε, θα πηγαίνανε, ξέρω, μια βόλτα σε ένα καφέ, σε ένα ουζερί. Εγώ πολλές φορές κλεινόμουν στο σπίτι να κάθομαι να μελετάω. Τα καλά αγαθά κόπης κτώνται. Τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν πέφτει εξ ουρανού. Εάν δεν καθίσεις να μελετήσεις, δυστυχώς, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Γι' αυτό και κάθομαι μέχρι σήμερα πολύ περισσότερες ώρες από το παρελθόν. Είμαι πολύ τυχερός και εκεί, διότι παρουσιάστηκα στη Σύρο τότε. Μετέπειτα, μετά από 2 μήνες, πήγα στη Μακεδονία, την οποία λατρεύω και με λατρεύουν οι Μακεδόνες. Και θέλω να το πω, να το τονίσω αυτό, γιατί θα μας ακούσουν για πανταχού φίλοι. Έχω άλλη μία ιδιότητα, την οποία πρέπει να την πω και αυτή να είναι. Ασχολούμαι με το ραδιόφωνο δημοσιογραφικά 31 χρόνια. 12 χρόνια στη τηλεόραση της Σπάρτης ήμουνα. Μέσα λοιπόν από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε μεγάλο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, έχω αποκτήσει μια πολύ μεγάλη φιλία με τους Μακεδόνες πάνω, γιατί είναι καλοί άνθρωποι και μου έχουν μεγάλη αγάπη ο κόσμος εκεί, γιατί τους έχω ζήσει. Υπηρέτησα λοιπόν εκεί. Την πρώτη μέρα που πήγα λοιπόν, με είδανε σαν μάνα εξ ουρανού, διότι πήγα Δευτέρα, δεν θα το ξεχάσω αυτό ποτέ, και όταν με είδανε με το μπουζούκι στο χέρι, με είδανε πραγματικά, διότι δεν είχαν το Σάββατο χορό, και με είδανε, μπήκα στην ορχήστρα αμέσως, επικεφαλής, έζησα πολύ καλές καταστάσεις με το στρατό, πάρα πολύ. Έγραψα ένα τραγούδι για τη Μακεδονία, για τους Μακεδόνες εκεί της περιοχής τότε, θυμάμαι, με αγκάλιασε ο κόσμος. Ήμουν επικεφαλής σε μια ομάδα 10 ατόμων που είχα ορχήστρα, και πέρασα πάρα πολύ ωραία για την εποχή τότε. Έχω γράψει τραγούδι από το σπίτι μου μέχρι 2 χιλιόμετρα που είναι το επόμενο χωριό. Από διάφορες καταστάσεις, οπωσδήποτε, που ψυχολογικά θα ζήσεις, θα βιώσεις μέσα σου. Ο καθένας μας νομίζει ότι αυτό είναι κάτι που το βγάζεις είτε με τις νότες, έτσι που κυρίως ασχολούμαι, αλλά και με το στίχο. Ο Ζαμπέτας είναι ο αγαπημένος μου. Τον έχω μελετήσει ώρες και τον μελετώ ώρες ατελείωτες. Ποια η διαφορά με το Χιώτη? Ο Χιώτης έπαιζε, παράδειγμα, 100 νότες το λεπτό. Ο Ζαμπέτας θα έπαιζε 10 και έβγαινε περίπου το ίδιο αποτέλεσμα. Γλυκό και το ένα, γλυκό και το άλλο.
έτσι. Ο Ζαμπέτας, παράδειγμα το πιο ωραίο που θα πω, που έχω πραγματικά και το λατρεύω, που έχει δεκάδες ορχιστρικά, αλλά αυτό που παίζει με τα δάχτυλα, χωρίς πένα. Έπαιξε, θα έλεγα, σημαντικό ρόλο για μένα και όπως νομίζω και για πολλούς συναδέλφους μουσικοσυνθέτες, γιατί αυτό που αισθάνεσαι μέσα, αυτό βγάζεις. Αυτό το βγάζεις είτε μέσα από τις χορδές, μέσα από το μπουζούκι, είτε μέσα από τα λόγια. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κακά τα ψέματα, αν έχει κανείς ήρεμη ψυχική υγεία και ζωή, θα έλεγα, νομίζω ότι το βγάζει προς τα έξω και αυτό.